Γιατί χρήστε το προηγούμενο διάστημα, ο Στέφανο Κασελάκη, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και από την Αμερική, επιχείρησε να στείλει το μήνυμα πω είναι κοντά στην Εκκλησία. Κάτι τέτοιο θα κάνει και στον απόϊχο των όσων βλέπουμε να διαδραματίζονται στου ναού. Θα κάνει και το Πάσχα από την Κέρκυρα. Ναι, ακριβώ έχει επιλέξει, επειδή έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ατομικέ ελευθερίε. Έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για το νομοσχέδιο αυτό. Θα έχει επιλέξει το Πάσχα να το περάσει στην Κέρκυρα κόντρα στη σκληρή γραμμή που είχε εκφράσει ο Μητροπολίτη Κέρκυρα απέναντι στου πολιτικού εκείνου που ψήφισαν το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θυμίζω ότι έχει θέσει εκτό εκκλησία ο συγκεκριμένο Μητροπολίτη δύο βουλευτέ, έναν του ΣΥΡΙΖΑ και έναν του ΠΑΣΟΚ, που είχαν υπερψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. ο κ. Κασελάκη από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ τη ψήφιση του νομοσχεδίου. Θυμάστε ότι είχε καλέσει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια. Πιο τολμηρή αν θυμάστε τότε εκδοχή. Mm -hmm. ε, ωστόσο, πιστεύει ότι τα θέματα αυτά δεν μπορεί να μπαίνουν στο πολιτικό ζύγι. Είναι, βέβαια, ένα θέμα δύσκολο, γιατί ε, και ο ίδιο θέλει να έχει σχέσει με την Εκκλησία, αυτό είναι ε, ένα mm -hmm. δύσκολο θέμα. Ωστόσο, η καταδίκη τέτοιων συμπεριφορών απέναντι στου ευρωβουλευτέ ήταν καθαρή από την πρώτη στιγμή από το κόμμα τη Εξωματική Αντιπολίτευση. Τώρα, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό για άλλο θέμα, διότι συνεχίζεται και η ένταση, η πολιτική ένταση και η κόντρα και για του Σπαρτιάτ.